των συγγενών των θυμάτων, τον κύριο Κρίς Τριανταφυλλίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σταματάγια σας το θέμα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Σίγουρα όχι, κύριε Αργυρού. Αυτό το θέμα δεν είναι κούρσα των 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος και οι συγγενείς θα τρέξουν αυτό το μαραθώνιο μέχρι τέλους. Mm-hmm. Κανένας δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται ήδη ενώπιον του δικαστηρίου στις αστικές αγωγές, όπου του αποδίδονται ενέργειες και παραλήψεις ως αποτέλεσμα των οποίων αιτούνται από ζημιώσεις mm-hmm. κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμενοποιούνται παραλήψεις και ενέργειες του πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά οι συγγενείς θέλουν να ξεκαθαρίσει και το θέμα των ποινικών του ευθύνων. Σήμερα και τον... επί της διαδικασίας τι θα κάνουν? Να σας πω, σήμερα το δικαστήριο είπε ότι δεν υπάρχει διαφορά και επομένως δεν τίθεται θέμα ερμηνείας στο αόριστο. Mm. Διαφορά θα υπάρξει. Απλώς το νόδο δικαστήριο μετέθεσε το θέμα ορισμένους μήνες. Μόλις λήξει η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι συγγενείς θα προσφύγουν στο δικαστήριο πλέον, δεν θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκεί υποχρεωτικά αυτά τα οποία σήμερα δεν προχώρησε να ερμηνεύσει το νόδο δικαστήριο θα αναγκαστεί να τα ερμηνεύσει. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο και για όσους αξιωματούχους άλλους αναλαμβάνουν και όταν λύγει η θητεία τους να βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαστικές διαμάχες και διαδικασίες. Βεβαίως, αν έχουν ασυλία κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ο Γενικός Εισαγγελέας κρίνει ότι δεν θέλει να άρει την ασυλία, όπως έχει κρίνει στην περίπτωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που με την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέας ούτε καν έχει ανακριθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και είναι ο μοναδικός πολίτης στην Κύπρο που είναι εμπλεκόμενος και δεν ανεκρίθει, θα ισχύει και για τους υπόλοιπους και όταν λήξει η θητεία τους θα μπορεί να υπάρξει διαδικασία δικαστική, ποινική ή αστικής μορφής για πράξεις ή παραλήψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Δεν είναι, λέτε, αυτό κάτι που θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, δημιουργώντας άλλης φύσεως προβλήματα? Δηλαδή, οι πολιτικοί αξιωματούχοι δεν πρέπει να κρίνονται πολιτικά και μόνο? Έχω ακούσει το επιχείρημα και στο παρελθόν περί της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής, αλλά εγώ πιστεύω πρέπει να το δούμε από την ανάποδη. Mm-hmm. Επειδή είσαι πολιτικό πρόσωπο, πρέπει να δείχνεις διπλάσια ευαισθησία και προσοχή. Αλίμονο εάν μπορείς να ενεργείς κατά το δοκούν και επειδή είσαι πολιτικό πρόσωπο, είσαι άτρωτος. Εξεκίνησα λέγοντας κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Και θα πρέπει να είσαι και πρότυπο όταν κατέχεις ένα πολιτικό αξίωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ και εγώ, να μου επιτραπεί να πω μόνο ότι πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο πόνος. Όπως ο πόνος και η απώλεια αυτών των ανθρώπων είναι συνεχής, που έχασαν τους δικούς τους, συνεχής θα είναι και η προσπάθεια να φέρω ενώπιον της δικαιοσύνης όλους όσους ευθύνονται, μεταξύ των οποίων πιστεύουν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προφανώς μέχρι να νιώσουν ότι δικαιώνεται, αν μη τι άλλο, το λαϊκό αίσθημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.